μισή αυτή τη πολιτική προεκλογική περίοδου που ζήσαμε, ε, αλλά και τη πολιτική φάση στην οποία μπαίνουμε. Ναι, νομίζω καταρχά είναι προφανέ ότι έχει κλείσει ο ένα μεγάλο πολιτικό κύκλο που άνοιξε το 2012. Με, τις, ε, με, το μνημόνιο και την κατάρρευση του παλιού πολιτικού συστήματο. Το είδαμε και στην πρώτη εκλογή στι 21 Μάη. Τώρα το βλέπω θα το δούμε και σε λίγο, νομίζω. Όλα δείχνουν ότι θα το δούμε και σε λίγο. Η οποία αυτή η εκλογή λειτουργεί ω ένα Ιωνί δεύτερο γύρο των εκλογών. Αυτό μπορούμε να πούμε πια ότι έκλεισε ένα ένας πολύ μεγάλο κύκλο. Νομίζω ότι στα. Ε, θα ανοίγουν ερωτήματα, αλλά μπορούμε να πούμε πια με αρκετή, αρκετή σιγουριά ότι οι πολίτε ψήφισαν για ισχυρή κυβέρνηση. Οι πολίτε. Ε, θα το δούμε βέβαια και σε λίγο, αλλά. Ε, ναι, ενέκριναν. Εντάξει, την, την δεν προδίδουμε τώρα το μυστικό ε, ναι, 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 τώρα Ρονα, νομίζω δηλαδή, ότι είναι και λόγω... Ανατροπ, ανατροπή σε ό,τι αφορά το, το πρώτο την αποτελέσμα. Η δεν περιμένει κανένα. τα υπόλοιπα θα... δεν τα λέμε. Δεν, τα, <laughs> δεν τα λέμε. <laughs> νομίζω όμως ότι είναι μια, καθαρή εκλογή. Και εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει ένα στοιχείο που θα πρέπει να αποτελέσει βάση προβληματισμού και ανάλυσης. Είναι με ποιο τρόπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία κέρδισαν αυτές τις εκλογές. Τι εννοώ. Αυτό είναι κυρίω και, και στοιχείο προβληματισμού για την κεντροαριστερά και την αριστερά. Mm -hmm. Πιστεύω και ενδεχομένω να φανεί και από το αποτέλεσμα που θα δούμε, ότι αυτό που συνέβη είναι ότι η βασι το βασικό στοιχείο επιτυχία τη Νέα Δημοκρατία και του Πρωθυπουργού είναι ότι ενσωμάτωσε, υιοθέτησε ένα πολύ μεγάλο μέρο τη ατζέντα, τη ιδεολογική και πολιτική ατζέντα τη κεντροαριστερά, ειδικά σε ό,τι αφορά την παρέμβαση του κράτου στην οικονομία υπάρχει μια εικόνα των αποτελεσμάτων και υπάρχει και μια εικόνα από τις μετρήσεις η οποία θα πρέπει να, να γι, δώσει την, να γίνει αντικείμενο για περαιτέρω αναλύσεις. Και αυτό πρέπει να το δουν λίγο παραπάνω και οι, οι, αντι, οι, αντιπολιτευόμενοι. Το δεύτερο στοιχείο που νομίζω ότι είναι σαφές, είναι σαφές στις εκλογέ της 21 Μάη κατά τα φαινόμενα θα γίνει ακόμα πιο καθαρό στις, με τα αποτελέσματα σε, σε λίγη ώρα, είναι ότι οι πολίτε δίνουν ένα ισχυρό μήνυμα στην κεντροαριστερά να αλλάξει και να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση που δημιουργείται στη μεταμνημονιακή εποχή και να μην διατηρεί μια ορισμένη φόρμα που η οποία ήταν επιτυχημένη τα προηγούμενα χρόνια αλλά τώρα δεν φαίνεται ότι δεν αποδίδει, ε, αποδίδει σε νέε συνθήκε. Και υπάρχει ένα τρίτο ζήτημα και εδώ θα με... δεν θέλω να, ε, να μην πούμε παραπάνω πόσο επιτρέπεται να πούμε αλλά ε, το έχουμε δει σε πολύ, σε σειρά ερευνών και σε σειρά αναλύσεων υπάρχει στην ελληνική κοινωνία ένα, ας πούμε, ένα ποσοστό γύρω στο 10% το οποίο έχει όχι απλώς ακραία δεξιά χαρακτηριστικά, έχει αντιδημοκρατικά και αντικοινοβουλευτικά ιδεολογικά χαρακτηριστικά και φαίνεται ότι το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του, οι δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις δεν έχουν μπορέσει, δεν έχουν βρει πραγματικά σοβαρούς διάβλους επικοινωνίας με αυτόν τον κόσμο δεν έχουν μπορέσει να τον πείσουν. Αυτό ίσω να είναι και το πιο ανησυχητικό μήνυμα τη yes. απόψινη βραδιά. Κύριε Αλμπάνη, ε, βάλατε τρει παραμέτρου. Το ένα είναι αυτό που λέτε η μετατόπιση ή, εν πάση περιπτώσει, η άλωση, να το πω εγώ, ε, ενό μεγάλου κομματιού του κέντρου και τη ε, ε, ατζέντα τη πρόοδου και τη οικονομία και τη κεντροαριστερά από τη Νέα Δημοκρατία. Απλώ εγώ πιστεύω αυτό ναι. που είπε ο κ. Αλμπάνη, ότι αυτό το μήνυμα που λέτε ότι εδόθη τώρα ή 21 Μαου, εγώ πιστεύω ότι το έχει δοθεί το 19. Ε, Προφανώ. Και το κατάλαβε η κεντρο, κεντροαριστερά. Μιλά για την κεντροαριστερά. ναι, 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 ναι το ναι, ναι, πρώτο ναι. κομμάτι. Το ναι. πρώτο κομμάτι είναι ότι κατάφερε να πάρει ένα χώρο του κέντρου η Νέα Δημοκρατία Μουράβο. και τη κεντροαριστερά, ναι. ειδικά στην οικονομική πολιτική. Ακριβώς. Το δεύτερο, αυτό που λέτε με τον κύριο Αλμπάνη, ότι ε, υπήρξε θέμα επαναπροσδιορισμού τη κεντροαριστερά. Το μήνυμα ότι η ευκαιρία του 19 χάθηκε. χάθηκε. Και θα δούμε στι 7 πόσο ανεπιστρεπτή χάθηκε ή πόσο δύσκολο Και το τρίτο μπορεί. είναι αυτό που θα μα επισχολήσει. Και το τρίτο, ναι, γιατί το βλέπουμε. Το λέει ο κύριο Αλμπάνη, θυμάμαι, το συζητούσαμε εδώ με τον Γαβρίλη Σαγκελαρίδη και με το Γεράσιμο Μοσχονά, μια έρευνα που είχε κάνει το Έτερον, πολύ σημαντική που έδειχνε ακριβώ αυτό να κάτι, το 10% ναι. του σκληρού το ακροδεξιού Το 10% όμω, κύριε Αλμπάνη, πόσο έχει πάρει η Χρυσή Αυγή στι καλέ μέρες. Ναι, ε, είχαμε είχε φτάσει και στο 7%. Υπενθυμίζω αυτό ότι λέω. Πριν βγει στην παρανομία, πριν γίνει η δολοφονία ο, ο, πριν, πριν, του, πριν, του πριν, Φίσα, πριν. μετριόταν στο 10, 13 14 Ναι, αυτό και, λέω. Και νομίζω ότι έχουμε ένα χώρο. Ακροδεξιά, αντικοινοβουλευτικό και αντιδημοκρατικό σε γενικέ γραμμέ, ο οποίο εκφράζεται από αρκετές, αρκετά πολιτικά μορφώματα, με διαφορετική ένταση στο καθένα, και παρά την απαγόρευση, παρά την καταδίκη για, την, για τα εγκλήματα που έχουν κάνει και τι δολοφονίε που έχουν κάνει, αυτό παραμένει. Και νομίζω, και εδώ θα, είναι, θα, είναι, θα αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω ερευνών και αναλύσεων, αυτό ο χώρο. Αυτονομείται σε πολύ μεγάλο βαθμό πια από την παραδοσιακή δεξιά, ενώ συνήθω υιοθετούσαμε την, ε, την, ωραία, την ωραία φράση του Καρατζαφέρη για τη γαλάζια πολυκατοικία. Ναι. Mm -hmm. Βλέπουμε στι έρευνε ότι αυτό ο ακροδεξιό χώρο διαφοροποιείται από την Νέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορά τη σχέση με του θεσμού, σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, τη σχέση τη Ελλάδα με την Ευρώπη, και σε ό,τι αφορά αυτό που θα λέγαμε την ικανοποίηση από τη ζωή. Είναι ένα χώρο με πολύ έντονα πληβιακά χαρακτηριστικά. Κύριε Αλμπάνη, είπατε Ευρώπη. Δεν, δεν γίνεται τίποτα διαφορετικό στην Ελλάδα όμω από ό,τι γίνεται στην Ευρώπη. Ιταλία μελώνει. Φιλανδία ακροδεξιά ε, συμμαχία. Ισπανία Vox. Πολύ ανεβασμένο. Δεν γίνεται κάτι διαφορετικό από ό,τι γίνεται στο σύνολο τη Ευρώπη. Ναι, αυτό, αυτό ισχύει. Νομίζω όμω ότι η Ελλάδα που είχε και την. σχετικά. εντάξει, είναι 50 χρόνια πια δικτατορία, αλλά έχει και μια ορισμένη πορεία, στην, μια ιστορική πορεία, πάντα ήταν, συνιστούσε μια εξαίρεση σε σχέση με τα ευρωπαϊκά πράγματα που φαίνεται ότι αυτό, αυτό αναιρείται από τι εξελίξει και των πραγμάτων. Και